Όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε μαζί μας τον γιατρό, τον Γιώργο τον Σιδέρη, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδος και αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Αττικό, για να μας δώσει την εικόνα τι συμβαίνει στα νοσοκομεία αναφοράς της χώρας. Κύριε Σιδέρη, καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Είμαστε σε εφημερία τώρα, να φανταστώ. Είμαστε σε εφημερία. Εγώ δηλαδή, όχι το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο εφημερεύει κάθε 4 μέρες, εφημερεύε προχθές. Συζητήσαμε και με τους ακροατές μας. Ήταν γενική απέτηση να δούμε σε ένα νοσοκομείο αναφοράς τι πραγματικά συμβαίνει, να μην μαθαίνουμε απ' έξω τι γίνεται στα νοσοκομεία, αλλά να δούμε την κατάσταση από αυτούς που την βιώνουν καθημερινά. Περιγράψτε μας λίγο τι κατάσταση επικρατεί. Η κατάσταση που επικρατεί είναι ότι δίνεται μια μάχη, ειδικά από συγκεκριμένες ειδικότητες μέχρι στιγμής, από συναδέλφους δηλαδή, κυρίως λοιμοξιολόγους, παθολόγους που έχουν επομιστεί ένα μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης απέναντι σε αυτό το δύσκολο αντίπαλο, σε έναν ιό με νέα χαρακτηριστικά. Δεν είναι ψέμα ότι αυτό που ήδη κάποιοι έτσι σιγοψιγυρίζουν, ότι το σύστημα πιέζεται. Δηλαδή φανταστείτε ότι σε κάθε γενική εφημερία έως και 80 με 100 ύποπτα περιστατικά περνάνε τις πύλες του νοσοκομείου, εξετάζονται με όλα αυτά τα απαραίτητα μέσα που χρειάζεται να υπάρχουν για να εξεταστούν, και ταυτόχρονα συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η λοιπή νοσηρότητα. Έχουμε πτώση, να ξέρετε, στην προσέλευση ασθενών στα νοσοκομεία. Διευκρινίστε μας λίγο τι σημαίνει πιέζεται, γιατί μαθαίνουμε από τον Υπουργό Υγείας και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές ότι οι κλίνες ανέρχονται στις 930 ή ότι η πληρότητα μόλις που αγγίζει το 40%. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ποια είναι η δική σας γνώμη? Εάν δεν πιέζεται, τότε προστεί όλος αυτός ο πανικός, όλα αυτά τα έγγραφα και όλη αυτή η πρεμούρα να μετατραπεί όλο το σύστημα υγείας σε σύστημα υγείας μιας νόσου. Πράγμα το οποίο γίνεται. Να πάρετε το παράδειγμα των ΜΕΘ, για παράδειγμα, που είπατε. Εμείς από την αρχή έχουμε ζητήσει σαν Ομοσπονδία ότι πρέπει να επιταχθούν οι κλίνες ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα. Ένα απλό αίτημα. Ένα αίτημα που θα μπορούσε να απελευθερώσει επιστημονικό και προσωπικό, τεχνικό εξοπλισμό και να έχουμε, αν θέλετε, έτσι μία άνεση να διαχειριστούμε κάποια πράγματα την ώρα που ο μέσος όρος των κρεβατιών μέσα στη χώρα θα πρέπει να είναι 2.500. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στο Αττικό τι συμβαίνει? Όχι μόνο στο Αττικό, και στο Αττικό θα σας πω βέβαια. Τι έχουμε? Δεν έχουμε άνοιγμα κρεβατιών ΜΕΘ. Έχουμε μετατροπή κρεβατιών ΜΕΘ σε μονάδες ΜΕΘ COVID. Είναι κλασικό το παράδειγμα του Αττικού. Τι έχουμε δηλαδή? Από τις 3 πτέρυγες που έχει η ΜΕΘ, η μία μετατράπηκε σε ΜΕΘ COVID, πλέον μετατράπηκε και η δεύτερη σε ΜΕΘ COVID, και αυτό σημαίνει πρακτικά... Από τις πόσες περίπου? Από τις 21. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά θα μειωθούν στο 50% τα χειρουργεία, θα αναβληθούν χειρουργεία τα οποία μετά χρειάζονται μονάδα, κρεβάτι μονάδας, καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, θώρακοχειρουργικές επεμβάσεις, δηλαδή επεμβάσεις σοβαρές που χρειάζεται ο ασθενής μετά να παρακολουθείται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Θα ακυρωθούν αυτά τα χειρουργεία επειδή δεν θα υπάρχει κλίνη ΜΕΘ, επειδή αυτή η ακλίνη ΜΕΘ δεσμεύτηκε και μετατράπηκε σε κλίνη ΜΕΘ COVID. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που γίνεται και στο Αττικό και σε πολλά άλλα νοσοκομεία, και ζούμε δυστυχώς ζούμε και κάποια πράγματα που δείχνουν και αυτό το υγειονομικό αλαλούμ που έχει προκαλέσει η πολιτική της κυβέρνησης. Γιατί το λέτε αυτό? Έχουμε, να σας πω, ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα που μας κατήγγειλαν συνάδελφοι. Έχουμε το παράδειγμα του νοσοκομείου Σωτηρία. Τι έγινε στο νοσοκομείο Σωτηρία? Μετακινήθηκαν 16 τελικά συνάδελφοι για να στελεχώσουν τη μονάδα εντατικής θεραπείας του COVID, από 25 που ήταν το αρχικό σχέδιο. Αυτοί οι 16 συνάδελφοι δεν είναι συνάδελφοι που είναι εξειδικευμένοι στην εντατική θεραπεία, η οποία, όπως γνωρίζετε, είναι εξειδίκευση που μετά το πτυχίο ιατρικής και μετά το τέλος της ειδικότητας την κάνεις για άλλα 2 χρόνια, και πήγαν με κάποια ταχύρυθμα μαθήματα
και μετακινώντας αυτούς τους 16 συναδέλφους από άλλα νοσοκομεία, αφήνοντας τεράστια κενά, όπως σε παθολογικές κλινικές του. Δεν αναπληρώθηκαν, αυτά τα κενά. Όχι, βέβαια, δεν αναπληρώθηκαν. Να τους κάνουν τα χέρια μαθήματα, γιατί υποτίθεται πρέπει να στελεχώσουν τη μέση του σωτηρία. Την ώρα που στη χώρα είναι 610 οι εξειδικευόμενοι ΜΕΘ, 400 μόλις από αυτούς είναι σε δημόσια νοσοκομεία και στην πλειοψηφία τους είναι συμβασιούχοι. Άρα, ένα απλό ερώτημα βάζουμε. Για ποιο λόγο, αφού είναι όλα καλά και όλα ωραία και είναι όλα το σύστημα έτοιμο, για ποιο λόγο δεν μονιμοποιούνται αυτοί οι 610 συνάδελφοι που δουλεύουν στις ΜΕΘ? Μας είπατε κάτι προηγουμένως και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος δεν σταμάτησε να αρρωσταίνει λόγω της πανδημίας και έρχεται για να εξεταστεί. Τι γίνεται σε αυτή την κατάσταση, πώς την αντιμετωπίζουμε? Το βασικό πρόβλημα είναι ότι αυτό που έχουμε αναδείξει από την πρώτη στιγμή κι εμείς είναι ότι αφενός δεν σταμάτησε ο κόσμος να αρρωσταίνει και αφετέρου υπάρχουν κάποια προβλήματα, κάποιες παθήσεις, κάποιες νόσοι, οι οποίοι, ξέρετε, θα βρεθούμε προεκπλήξεων και ήδη έχουμε κάποια πρώτα δείγματα από την εποχή του πρώτου lockdown. Γιατί αυτό δεν είναι, ξέρετε, κάτι που υπάρχει τώρα. Υπάρχει από το Μάρτιο. Θυμίζω εργασίες επιστημονικές διάφορων που έγιναν και έλεγαν ότι θα δούμε περιστατικά φρικτά καρκινοπαθών από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ήρθε αυτή η εποχή. Το ίδιο ισχύει και γίνεται και τώρα. Τρενάρονται αυτή τη στιγμή οι θεραπείες των συγκεκριμένων ανθρώπων. Ακριβώς, τρενάρονται, φοβούνται οι άνθρωποι αυτοί να ζητήσουν νοσηλεία, να ζητήσουν ιατρική βοήθεια. Αλλά εκτός από αυτή την πλευρά υπάρχει και μια πλευρά που δείχνει ότι τα πράγματα είναι λίγο επικίνδυνα. Δηλαδή εμείς, κοιτάξτε να δείτε, στο νοσοκομείο μας ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δύο μέρες πλέον μετά τη Γενική Εφημερία, εξακολουθούμε και έχουμε αυτό το επικίνδυνο, εσχρό και εξευτελιστικό καθεστώς των ράτζων. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που νοσηλεύονται σε διάδρομο. Αυτά δεν είχαν εξαλειφθεί, δεν είχαν φύγει τα ράτζα από μέσα? Αυτά δεν έφυγαν ποτέ, ξέρετε. Έφυγαν όλα τα υπόλοιπα εκτός από τα ράτζα. Είμαστε νοσοκομείο. Και είμαστε με κορονοϊό τώρα και νοσηλεύονται κόσμος. Ακριβώς. Στους διαδρόμους. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε. Ακριβώς. Και είναι πολύ σοβαρό. Όχι, ξαναλέω, μόνο για αυτό που ήταν μέχρι τώρα πολύ σοβαρό, δηλαδή για το ότι ήταν κανιβαλικές οι συνθήκες εργασίας για το προσωπικό και εξευτελιστικές για τον άρρωστο, είναι πλέον και υγειονομικός κίνδυνος. Οφείλουμε να πούμε την αλήθεια, να βγάλουμε προς τα έξω τα προβλήματα, γιατί δυστυχώς η κυβέρνηση εδώ και 6-7 μήνες δεν ακούει τίποτα από το μάχημο τμήμα των νοσοκομειακών γιατρών, από την Ομοσπονδία μας. Έχει πάνω από το κεφάλι τη συνέχεια τα κέρδη, τους ιδιώτες, μια πολιτική που την υγεία του θέλει εμπόρευμα και συνεχίζει, δεν ακούει τίποτα, ξαναλέω. Γι' αυτό νομίζω ότι εκτός από το οτιδήποτε άλλο, έχει έρθει και η ώρα κάθε νοσοκομείο να γίνει νοσοκομείο αναφοράς του αγώνα, για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε αυτούς τους ανθρώπους, τους ασθενείς μας δηλαδή, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, όλο τον κόσμο, και να έχει την υγεία που δικαιούνται. Και εμείς σαν εκπομπή να σας πούμε, γιατρέ, ότι είμαστε στο πλευρό σας καθημερινά και όσο μπορούμε, πάντα να γνωρίζετε, θα έχετε βήμα στην εκπομπή προκειμένου να αναδεικνύουμε τα τόσα σοβαρά προβλήματα της δημόσιας υγείας. Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.